όμορφη μέρα με βλέμμα χαράς. Χρώματα γύρω και ελπίδες για μας. Είναι ένα δώρο η ζωή, μα συχνά το ξεχνάω. Με αυτή την εικόνα, πολύ σωστά αρχίζουμε για να, έτσι, να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Κύριος Χαριτσέβης. Τι κάνετε, κύριε Τσέβη, καλώς ορίσατε. Καλημέρα, Θεοδουλέ. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης είστε. Μιλώ στον πληθυντικό. Όπως θέλετε. Νομίζω, ναι. Ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Με τι ακριβώς ασχολείστε όμως, για να πούμε στον κόσμο, έτσι να σας γνωρίσει καλύτερα. Okay, είμαι ένας σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας, όπως θα ήταν ο όρος στα ελληνικά, visual designer στα αγγλικά. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει πολλά χρόνια σε εκδόσεις, στη διαφήμιση και τα τελευταία χρόνια η δουλειά μου έχει πάει πιο πολύ προς τον κόσμο της τέχνης ή ίσως, αν όχι των καλών τεχνών, των τεχνών που χρησιμοποιούνται στο χώρο. Και ένα εικαστικό γύρισμα, θέλετε, με σημείο αναφορά στην πολιτική και τον αθλητισμό. Ναι, ναι, είναι δύο θέματα που αγαπώ πολύ, μ' αρέσει να τα παρακολουθώ. Ούτε ιδιαίτερα φίλαθλος είμαι, ούτε φανατικός, ούτε με ανήκω σε κάποιο κόμμα κλπ. Όμως και τα δύο είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα, αν τα δει κανείς ως κοινωνικά φαινόμενα και ως αρχή για έμπνευση. Εν τω μεταξύ βλέπουμε και κάποιες εικόνες από διάφορα έργα σας και εκθέσεις. Να πούμε ότι ο κύριος Τσέβης έχει καταγωγή από Ελλάδα. Είμαι Αθηναίος. Αθηναίος. Τα τελευταία χρόνια όμως στην Κύπρο μένετε. Παφίτης. Δηλώνεις παφίτης, έλεγα. Δηλώνω παφίτης. Πόσα χρόνια είσαι στην Κύπρο? Είμαι 3 χρόνια, συμπληρώνω σε λίγο καιρό. Την Κύπρο την ανακάλυψα πολύ αργά στη ζωή μου. Ήρθα εδώ πρώτη φορά το 2009 για ένα συνέδριο. Δεν είχε τύχει να έρθω στην Κύπρο. Και την αγάπησες με την πρώτη ματιά. Υπήρξε έρωτας. Υπήρξε έρωτας. Και η Κύπρος, ξέρετε, έχει ένα κάτι που έτσι λίγο συνδέεται και με το ατελείο το καλοκαίρι. Είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας όπως ήταν παλιά η Ελλάδα. Δηλαδή, πιο αθώο, πιο ξέχνιαστο, πιο ασφαλές και πιο, και ένας χώρος που τελικά σε υποστηρίζει να δημιουργείς, με την έννοια ότι δεν έχει πάρα πολλές αιτίες για να ξεφύγεις, μπορείς να συγκεντρώνεσαι πιο πολύ. Βασικά βρήκατε το καταφύγιο σας, μάλλον. Ναι, είναι ένα καταφύγιο πνευματικό, έτσι, γιατί δεν με κυνηγάει κανείς. Έτσι, σωστά. Είναι όμως ένας χώρος τον οποίο επέλεξα και να ζω. Μαζί με τη σύζυγο και το χαιρόμαστε πολύ. Είμαστε πολύ ευτυχείς. Χαιρόμαστε και όταν βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται από μια άλλη χώρα, εντάξει, γειτονικά αμέν, και υπάρχει πάντα αυτή η άρρητα ιδιαίτερη σχέση. Ίδιος ο πολιτισμός, η κουλτούρα, όλα αυτά είναι τα ίδια, τα ήθη και τα έθιμα. Αλλά είστε αυτό το φρέσκο μάτι, το οποίο μάλιστα μάτι έχει ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες και έχει δουλέψει με πάρα πολλές μεγάλες ονομασίες. Άρα το να επιλέξετε την Κύπρο και να ζείτε εδώ, αυτό λέει πολλά από μόνο του. Κοιτάξτε, η Κύπρος είναι, μόνο μου κάνει πάντα εντύπωση, μιλώντας με Κύπριους, πόσο δεν έχετε καταλάβει πολύ από εσάς τα πλεονεκτήματα του τόπου. Αυτό θέλω. Λογικό, the grass is greener on the other side, πάντα. Πάντα ο κόσμος του αρέσει αυτό που δεν έχει. Σωστά. Αλλά η Κύπρος είναι ένας τόπος στον οποίο εξού και τόσοι πολλοί ξένοι βρίσκονται στο νησί και κάνουν business ή το... Πάρα πολλοί συνταξιούχοι ζουν δίπλα μας στην Πάφο ή απλά καλλιτέχνες, γνωρίζω αρκετούς που ζουν σε μέρη έτσι κοντά μας. Είναι ένα μέρος το οποίο και επιχειρηματικά υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά και είναι ένας τόπος ο οποίος έχει ποιότητα ζωής. Αν εξαιρέσουμε το οποιοδήποτε άγχος μπορεί να προκαλεί το εθνικό θέμα, από εκεί και πέρα η Κύπρος, η καθημερινότητα στην Κύπρο είναι πραγματικά υπέροχη. Είναι και ένας φιλόξενος λαός, μια φιλόξενη χώρα. Πάρα πολύ. Μπορεί πολύ εύκολα να έρθει κάποιος από έξω. Πάρα πολύ. Αυτό. Είτε αυτός είναι και να συνυπάρξει Άγγλος, είτε είναι Ρώσος, είτε είναι Ουκρανός, είτε είναι οτιδήποτε. Στο συγκρότημα που μένουμε, νομίζω ότι είμαστε οι μόνοι ελληνόφωνοι. Είναι όλοι κυρίως Σκοτσέζοι, Βορειοευρωπαίοι και
οι Ινδοί, βλέπεις μια λοιπόν παγκόσμια κοινότητα η οποία μιλάει την κυπριακή διάλεκτο όταν μιλάει ελληνικά. Είναι ιδιαίτερο. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Τσέβη, η τελευταία σας έκθεση ποια είναι και με τι καταπιάνετε? Ο τίτλος είναι Endless Summer, ανοίγει την επόμενη Τετάρτη στην Collection Gallery στη Λευκοσία. Πρόκειται για μια σειρά εικόνες που εμπνέονται από το καλοκαίρι. Βέβαια, το καλοκαίρι μπορεί να το δει κανείς σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να το δει επιφανειακά, σαν όμορφες διακοπές, ξεχνιασιά, ήλιο, θάλασσα, το οποίο ισχύει για μένα, είναι, μ' αρέσει, το αγαπώ. Νομίζω όμως ότι υπάρχει και μια δεύτερη και τρίτη ματιά. Παραδείγματος χάρη, κοίταξε, ζώντας στην Πάφο, έχω την ευκαιρία να παρακολουθώ καθημερινά τουρίστες όλο τον χρόνο, οι οποίοι ζουν τις διακοπές τους. Απόλυτα καλοκαιρινός προορισμός στο Σιάρος. Απόλυτα. Και έχουμε και καλοκαίρι 9-10 μήνες το χρόνο. Βλέπει κανείς λοιπόν τον κόσμο που βγάζει φωτογραφίες συνέχεια και μετασκέφτεται όλο αυτό το υλικό. Θα το ξαναδεί, θα του μείνει. Τι τελικά μαζεύουμε από τις διακοπές μας, τι κρατάμε από το χρόνο, γιατί αν δείτε όλες οι εικόνες τις οποίες χρησιμοποιώ στην έκθεση είναι εικόνες από το παρελθόν, είναι ρετρό εικόνες, είναι από τα 50s, τα 60s και άρα είναι ό,τι νομίζω ότι μπορεί να μείνει μετά από χρόνο. Νομίζω ότι και η Κύπρος ως, αν θέλετε, χώρος αλλά και ως αίσθηση είναι σαν να λίγο σταματημένη σε κάποιες δεκαετίες, είτε 50s είτε 80s σε πολλά σημεία της Κύπρου. Βέβαια. Και αυτό νομίζω δημιουργεί ένα επιπρόσθετο λόγο να κάνεις να εστιάσει εκεί. Κοιτάξτε, η Κύπρος είναι ένα μοσαϊκό μόνη της και έχει και πολύ μεγάλη ιστορία στα μοσαϊκά, αλλά είναι ένα μοσαϊκό με την έννοια ότι υπήρξε ιστορικά ένα μοσαϊκό και είναι πράγματι, εμένα μου αρέσει να λέω ότι οι Κύπροι είναι άλλοτε επαρχιώτες, άλλοτε κοσμοπολίτες. Την ίδια στιγμή βλέπεις ανθρώπους που είναι αγρότες και έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο. Είναι αυτό που είμαστε του χωραφείου και του Σαλονιού. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό το πώς μπορεί να συντεριάζουν. Ο πρώην σπιτών οικοκύρης μου ήταν ένας άνθρωπος απλός, ζει σε ένα αγρόκτημα στην Κισόνεργα. Και αυτός ο άνθρωπος όμως έχει ζήσει σε τρεις Υπήρους, έχει ζήσει στον Καναδά, έχει ζήσει στη Γαλλία, έχει ζήσει στο Λίβανο, ήταν σεφ και είναι ταυτόχρονα ένας απλός επαρχιώτης από την Τάλα και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος, ένας κοσμοπολίτης, ένας πολίτης του κόσμου. Φοβερό, και είναι απίθανο το πώς συνδυάζεται αυτό στην Κύπρο. Εγώ εντυπωσιάζομαι πάντα από αυτό. Χαιρόμαστε και ελπίζουμε να μείνετε εντυπωσιασμένος. Να μείνετε, ναι. Να μην. Γιατί συνήθως οι καλλιτέχνες, δηλαδή όταν φτάσουν σε ένα σημείο, λένε εντάξει, πάμε παρακάτω. Πάμε σε μια άλλη χώρα να εμπνευστούμε. Πάμε. Ναι, εντάξει, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει στο μέλλον. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να πει ότι κάτι κρατάει για πάντα. Όμως, ξέρετε, το καλό της σημερινής ζωής είναι ότι πριν από ας πούμε 20 χρόνια θα ήταν δύσκολο για ένα καλλιτέχνη. Έχω γνωρίσει δύο καλλιτέχνες σημαντικούς, τον Χαραλαμπίδη και τον Κοτσόνη στην Πάφο, σπουδαίοι καλλιτέχνες και οι δύο, οι οποίοι μου διηγούνταν πώς στη δεκαετία του 60 νιώθαν αυτήν την απομόνωση, πώς νιώθανε τόσο μόνοι τους χωρίς να έχουν κάποιον να έχουν ένα δημιουργικό διάλογο. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό, γιατί σήμερα τα σύνορα είναι σύνορα, βασικά δεν υπάρχουν. Επειδή η επικοινωνία, το ίντερνετ, οι τηλεπικοινωνίες είναι τόσο εξελιγμένες, μας δίνουν δυνατότητα να έχουμε επαφή με ιδέες που γεννιούνται αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη του κόσμου και να μετέχουμε σε αυτές. Και να μετέχουμε σε αυτές από την κρεβατοκάμαρά μας, ας πούμε, από το living room μας. Κύριε Τσέβη, έχετε φέρει και έναν πίνακα εκεί δίπλα σας. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε, να έρθω κι εγώ εκεί κοντά, να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς φτιάχνετε αυτούς τους πίνακες για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Δεν είναι ζωγραφική. Έτσι? Δεν είναι ζωγραφική. Είναι. Πάρτε ένα κοντινό, αν μπορούμε εδώ. Η ιδέα είναι η ιδέα του μοσαϊκού. Mm. Αυτό το έργο το συγκεκριμένο λέγεται Πάφος. Είναι η συμμετοχή μου σε μια έκθεση στην Αθήνα και τη Λευκοσία αργότερα που λεγόταν Traveling και είχε. Ήμασταν πάνω από 20 καλλιτέχνες, οι οποίοι διαλέγαμε ο καθένας την αγαπημένη του πόλη και την εικονογραφούσαμε. Τώρα, εγώ πήρα κομμάτια από την πόλη της Πάφου, φωτογραφίες. Ναι, τις οποίες. Άμα το δούμε έτσι κοντά, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μπορεί να διευκρινιστεί στην κάμερα. Είναι φωτογραφίες και τοπία από την Πάφο. Ναι, ακριβώς. Είναι φωτογραφίες και τοπία από την Πάφο, τα οποία
συντεριάζονται σε ένα κολάζ, ένα μοσαϊκό. Στον υπολογιστή γίνεται όλο αυτό. Στον υπολογιστή είναι όλο αυτό, ναι. Και τώρα αυτό είναι εκτυπωμένο σε ένα καμβά, ναι, για τις ανάγκες της έκθεσης. Είναι υπέροχο πραγματικά όμως. Ευχαριστώ και πολύ. Μέσω αυτών των φωτογραφιών όλων αυτών, εσείς φτιάχνετε πρόσωπο. Από, ναι, μακριά δηλαδή φαίνεται πρόσωπο. Mm-hmm. Όταν κοιτάξεις κοντά βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα πολλές δεκάδες εικόνες, mm-hmm, εδώ. Δεκάδες εικόνες από την πόλη. Το ενδιαφέρον στα μοσαϊκά είναι ακριβώς αυτό, ότι έχεις ένα ταξίδι. Δηλαδή βάζεις το χρόνο μες στο έργο. Μπορείς όταν πηγαίνεις πιο μακριά να βλέπεις το σύνολο και όταν πηγαίνεις πιο κοντά να βλέπεις το μέρος. Άρα υπάρχει αυτή η αίσθηση του ταξιδιού και γι' αυτό αυτή η ιδέα χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα για τη διακόσμηση, έτσι, για να διακοσμήσουν παλάτια, για να πούνε ιστορίες, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, τα περίφημα μοσαϊκά στην Πάφο ή και αλλού, όπου υπάρχουν όλες αυτές οι συνθέσεις με τον Διόνυσο και τους θεούς, όπου πραγματικά είναι εξαιρετική και τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε, σήμερα στον υπολογιστή μπορεί κανείς να δημιουργήσει πολύ εύκολα, τέλος πάντων πολύ πιο εύκολα από το παρελθόν, αλλά είναι εντυπωσιακό πως εκείνη την εποχή με εκείνη την τεχνολογία μπορούσαν να συνεργάζουν όλα αυτά τα μικρά κομμάτια για να φτιάχνουν αυτά τα αριστουργήματα. Κύριε Τζέβι, βλέπουμε τώρα και τον Μπάρακ Ομπάμα που τον έχετε δουλέψει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Ένα στοιχείο ωραίο του βιογραφικού σας είναι αυτό, ότι έργα σας χρησιμοποιήθηκαν, ναι, από την προεκλογική εκστρατεία, ναι, του Πρόεδρου Ομπάμα, την Αμερικανική Ολυμπιακή Ομάδα, την Εθνική Ποδοσφαίρου, τον ΗΠΑ. Πεςτε, ναι, μας λίγο για αυτό. Έχετε φτιάξει. Δεν είμαι Αμερικάνος πολίτης, Έλληνας. Κοιτάξτε, υπήρξε ένα. Εγώ αισθάνομαι ότι έχω υπάρξει και τυχερός. Διότι με ανακάλυψαν κάποιοι άνθρωποι και οικειοποιήθηκαν τη δουλειά μου, την μοιράστηκαν και έτσι αυτοί με ακουβάλισαν στην πλάτη τους και με έδειξαν στον κόσμο. Η ιστορία με τον Ομπάμα ακολούθησε μια ιστορία που είχε γίνει για τον Steve Jobs λίγο πριν. Εγώ έφτιαχνα πορτρέτα του Steve Jobs γιατί παρακολούσα αυτό το άτομο από τα 80's. Αργότερα, ήταν το 2007, γινόντουσαν τα primaries στην Αμερική και εγώ υπήρξα οπαδός του Ομπάμα. Είχα αποφασίσει να διαλέξω ανάμεσα στη Χίλαρη και τον Ομπάμα. Κάποια στιγμή ήρθε μια οργάνωση grassroots, όπως λέγεται, λαϊκή οργάνωση που λέγεται Move on Org, πήρε τη δουλειά μου και την χρησιμοποίησε σε κάποιες αφίσες, κάποια βίντεο. Καταλαβαίνετε ότι μια οργάνωση με τόσα εκατομμύρια οπαδών με σύστησε στον κόσμο. Και θυμάμαι ένα διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πήρε η Βέτ Τζάρβις, ζούσε στην Αθήνα, ήταν μοντέλο, μπασκετμπολίστρια του Παναθηναϊκού, μια διασημότητα της Αθήνας, η οποία ήταν πρόεδρος των Δημοκρατικών και μου λέει: «Χάρη, ξέρεις, επένω από την Αθήνα, θέλω να κάνουμε μαζί όλη την καμπάνια στην Αθήνα». Λέω: «Ευχαρίστω». Πράγματι, λοιπόν, χάρηκα πολύ, κάναμε όλη την καμπάνια και λίγο πριν τις εκλογές στη ΣΥΠΑ μου λέει: «Χάρη, ψήφισες, έτσι». Λέω: «Τι να ψηφίσω». Μου λέει: «Στις εκλογές ψήφισες». Δεν ψηφίζω. Λέω: «Δεν μπορώ να ψηφίσω». Μου λέει: «Αμάν, έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να είσαι Αμερικάνος πολίτης για να μας κάνεις δώρο κάτι τέτοιο». Ή τώρα πρέπει να σε πληρώσουμε κιόλας. Λέω: «Εντάξει, πληρώστε με, ξέρω εγώ, 10 ευρώ». Λέει: «Δεν γίνεται. Πρέπει να σε πληρώσουμε πραγματικά, γιατί ο νόμος είναι αυστηρός». Και ήταν απίθανο το πώς μια δουλειά, η οποία ξεκίνησε σαν μια δουλειά οπαδική, ας πούμε, έγινε και μια δουλειά που πληρώθηκε. Ναι, αργότερα το 12 βρήκαμε έναν άλλο τρόπο να ξεπεράσουμε αυτή τη γραφειοκρατία και έτσι η δουλειά ανοίχθηκε, την πήραν οι Democrats Abroad, που είναι η οργάνωση των δημοκρατικών παγκόσμια. Ναι, υπήρξα τυχερός έτσι να έχω συμμετάσχει σε κάτι που έχει ένα μέγεθος, μια κλίμακα και ήταν κάποιος μπορεί να το πει και τύχη αυτό, κάποιος μπορεί να το πει όταν αποθέτεις τη σκέψη σου κάπου και έτσι. Και τύχη, αλλά και εντάξει, είναι ταλέντο. Ταλέντο, ακριβώς. Που είναι ωραίο αυτό το ταλέντο να μάθω. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για τα σύνορα και εγώ προτρέπω οποιονδήποτε είναι μας ακούει αυτή τη στιγμή από το Στρόβολο, από το Καϊμακλή, από οπουδήποτε, από την Τσάδα,
ένα νέο παιδί να καταλάβει ότι τα σύνορα δεν υπάρχουν πια. Mm-hmm. Να μην νιώθει ότι είναι στην Κύπρο, ότι είναι απομονωμένος. Ναι. Ότι... Χαίρομαι πολύ που το λες αυτό και είναι καλό να τα ακούσουν και τα παιδιά που ασχολούνται με γενικότερα σπουδές μαλτιμίδια και τέτοιες. Ναι. Μα οτιδήποτε. Οτιδήποτε κι αν είναι. Ναι. Οτιδήποτε, ναι. Να μην κλείνονται σε αυτά τα όρια. Μπορείς να ανοιχτείς, να δοκιμάσεις. Ιδίως τώρα με τα social media και με το ίντερνετ γενικότερα. Ακριβώς. Ο κόσμος είναι σκληρός. Πράγματι υπάρχει πάρα πολύ παραγωγή εκεί έξω, πάρα πολύ θόρυβος, είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις, αλλά ξέρετε, εμένα μου αρέσει ένα αφρικάνικο ρητό που ξέρω, που λέγει ότι κάθε πρωί, λέει, μια γαζέλα και ένα λιοντάρι ξυπνούν και η γαζέλα πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα από το πιο γρήγορο λιοντάρι και το λιοντάρι πιο γρήγορα από την πιο γρήγορη γαζέλα, γιατί αλλιώς ο ένας θα φάει τον άλλον ή ο άλλος δεν θα φάει, έτσι, στην περίπτωση του λιονταριού. Άρα, λέει, δεν έχει σημασία αν είσαι λιοντάρι ή γαζέλα. Κάθε πρωί, όταν βγει ο ήλιος, τρέχα. Άρα, αυτό είναι το βασικό. Έτσι, μια όμορφη μέρα σαν και αυτήν, ξύπνα και τρέχα. Κάνε τη δουλειά σου και κάποια στιγμή θα σε δουν, κάποια στιγμή θα σε παρατηρήσουν. Ναι, να μην είσαι ακριβώς παθητικός και να περιμένεις το αρθεί αυτό να σε βρει. Όχι, και να αγαπάς πρέπει αυτό να τρέξεις. Που κάνεις. Πρέπει να τρέξεις. Αυτό το πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις με πάθος και να πιστεύεις αυτό και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Ακριβώς. Όλα αυτά νομίζω είναι ένα πακέτο. Αγαπημένη σου δουλειά, κάποια έτσι στιγμή που ξεχωρίζεις. Τις αγαπώ όλες. Είναι δύσκολο. Η δουλειά του Endless Summer την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι μια δουλειά των τελευταίων τριών χρόνων στην Κύπρο. Και είναι μια δουλειά πιο προσωπική. Λέω κάποια πιο προσωπικά πράγματα, αλλά επειδή είμαι άνθρωπος των business, των επιχειρήσεων, αγαπώ κάθε δουλειά, ακόμα και αν είναι μια δουλειά που μου έχει ανατεθεί να την κάνω γιατί είναι, για να βγάλω την επιβίωσή μου. Την αγαπώ, δηλαδή βρίσκω τον τρόπο να την κάνω με χαρά, γιατί τελικά όταν ξυπνάει κανείς το πρωί, πρέπει να κάνει τη δουλειά του με χαρά. Αλλιώς. Δεν υπάρχει νόημα. Αλλιώς, τι νόημα έχει. Κύριε Τζέβη, θέλουμε να μας ξαναπείτε πριν κλείσουμε για την έκθεσή σας τώρα, Endless Summer. Endless Summer. Πότε γενιάζεται? Τετάρτη το απόγευμα στις 7 στην Λευκοσία, στην The Collection Gallery. Είναι στην οδό Λεμεσού 15α, εκεί δίπλα στον ΚΟΑ. Σας περιμένω. Βεβαίως, περιμένετε. Περιμένετε τον κόσμο να έρθει να δει αυτά τα ωραία έργα. Πραγματικά αξίζει, το λέμε κι εμείς. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση να έρθετε σε εμάς να παρουσιάσετε πρώτα αυτή τη δουλειά. Εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πραγματικά χαιρόμαστε και ελπίζουμε να παραμείνει αυτό το αίσθημα που έχετε τη αγάπη και δηλώνετε έτσι Κύπριος από επιλογή, όπως το είπε ο ίδιος. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε που αγαπάτε την Κύπρο μας. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και πάντα δημιουργία. Μαζί με την υγεία για εσάς, νομίζω τους τον καθένα καλλιτέχνη πάει μαζί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Έλβερα. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς να αναφέρουμε και κάτι που έχω ξεχάσει, Θεοδουλέ μου, ότι το απόγευμα, ναι, το απόγευμα βράδυ θα έλεγα, είναι η φιλανθρωπική επίδειξη μόδας Rock Walk Fashion Show από το σχεδιαστή Νάσου Λουίζο, με στόχο την οικονομική ενίσχυση του Διεθνή Ανεξάρτητου και Ανθρωπιστικού Οργανισμού Hope for Children. Και πού είναι αυτό? Σήμερα, η ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Φανερωμένης, όπου μπορείτε να πάτε εκεί, να περάσετε όμορφα και να πούμε ότι θα τραγουδούν οι Ευρυδίκοι μαζί με τους Fuse. Είναι έτσι συνδυασμός της επίδειξης αυτής, του fashion show, με τραγούδι. Θα είναι πολύ όμορφα και μπορείτε να συνεισφέρετε και σε αυτό τον ιερό σκοπό. Και, τελειώσαμε. Ήταν μια όμορφη μέρα και σήμερα. Κάθε μέρα άλλωστε. Συνεχίστε την έτσι, μην τη χαλάσετε. Και αύριο εμείς εδώ, ξανά, στο ίδιο, στο ίδιο σπίτι μας, ίδια ώρα. Το σπίτι μας που είναι και σπίτι δικό σας, καθημερινά μαζί. Εδώ η πρωινή σας η παρέα, ακολουθεί εγώ Βασιλάκη και Ευζή. Να περάσετε όμορφα, ό,τι και αν κάνετε. Αύριο πρωί 9:30, κάπου εκεί, μαζί εδώ, να πούμε την καλημέρα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Όμορφη μέρα με βλέμμα χαράς, χρώματα γύρω και ελπίδες για μας. Είναι ένα δώρο η ζωή, μα συχνά το ξεχνάω.